Καταρχάς να εκφράσω μια διαμαρτυρία, γιατί μέχρι τώρα η ελληνική αστυνομία σε αντίθεση με τους Σύριους και τους Υπουργούς δεν έχει ενημερώσει τον τοπικό τύπο και δεν έχουμε θέσει ερωτήματα, όπως για παράδειγμα γιατί δεν υπήρχε αστυνομική δύναμη έξω από το στέκι των Μπουντόκ που είναι γνωστή που είχε στην κοινωνία της Καλαμάτας. Να μεταφερθεί παρακαλώ η διαμαρτυρία μας στην αστυνομία και να ενημερώνουν και οι τοπικές κοινωνίες. Από εκεί πέρα θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση και μόνο, παίρνοντας αφορμή από τα λόγια του κυρίου Κωνσταντινέα, ο οποίος είπε: Ο πατριωτισμός στη δημοκρατία δεν εκφράζεται στις ερμηνείες. Θα συμφωνήσω απολύτως μαζί. Και θα συμφωνήσω μαζί σας και για το δημοκρατικό πέτροπο που πρέπει να στηθεί. Θα ήθελα όμως να ακούσω αν υπάρχει έστω και ίχνος αποκριτικής για τη μυσαλλοδοξία που εκφράστηκε απέναντι στους μνημονιακούς, με βαρύτατους χαρακτηρισμούς και με κυνηγητό στους δρόμους της Καλαμάτας από μέλη μάλιστα και του ΣΥΡΙΖΑ κατά την προμνημονιακή περίοδο. Υπενθυμίζω ότι μετέπειτα υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Κουδούρης κυνηγήθηκε με κλωτσές και πουνιές στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου από προαρκενή στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Περισσότερο το αντιλήφθηκα όχι ως μια ερώτηση δημοσιογραφική, αλλά ως ένα διάγγελμα κάποιου ανθρώπου που έχει μια πολύ συγκεκριμένη άποψη για τα γεγονότα και τώρα και παλαιότερα. Θέλω να είμαι απόλυτα σαφής και νομίζω ότι αυτό βγήκε από το σύνολο των τοποθετήσεων που ακούσατε πριν. Είναι τελείως διαφορετικό το να διαφωνούμε, το να αντιπαρατηθέμεθα στη βάση διαφορετικών πολιτικών προγραμμάτων, επιλογών, μέτρων και γνωρίζετε πολύ καλά ότι τα προηγούμενα χρόνια και μετά το 2010 η χώρα μας υπέστη, τουλάχιστον το μεγαλύτερο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, μία πολιτική η οποία την οδήγησε στα πρόθυρα της πλήρους οικονομικής και κοινωνικής χρεοκοπίας. Οι ευθύνες για το πώς οδηγηθήκαμε εδώ έχουν ονοματεπώνυμο. Τις απέδωσε ο ελληνικός λαός στις τελευταίες εκλογικές μάχες από το 12 και έπειτα και ανέδειξε τον ΣΥΡΙΖΑ ως εκείνη τη δύναμη που ανέλαβε το δύσκολο έργο να μπορέσει να βάλει ένα τέλος στον κατήφορο και ορισμένες φορές να απολογείται και για πράγματα για τα οποία δεν είναι υπεύθυνος. Γιατί ξέρετε, την συνέχεια των λατών, την συνέχεια των κρατών την αναλαμβάνουν οι επόμενες κυβερνήσεις. Στις κληρονομιές είναι που μπορείς να τις αποποιηθείς, στις ιδιωτικές κληρονομιές, στα κράτη όχι. Εμείς λοιπόν αναλάβαμε κατ' εντολή του ελληνικού λαού και τον Ιανουάριο του 2015 και τον Σεπτέμβριο του 2015 να μπορέσουμε να βάλουμε ένα τέλος σε αυτόν τον κύκλο των μνημονιακών προγραμμάτων. Και εδώ βρισκόμαστε τώρα. Η αντιπαράθεση ήταν σφοδρή και όντως υπαρκτή ανάμεσα σε αυτούς που ονομάζαν τα μνημόνια ευλογία, που έλεγαν ότι αν δεν υπήρχαν θα έπρεπε να τα εφεύρουμε. Είναι λόγια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, των προηγούμενων κυβερνήσεων. Εμείς δεν αναλάβαμε ποτέ την πατρότητα του τρίτου προγράμματος, του τρίτου μνημονίου, που κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες και συσχετισμούς αναλάβαμε να υλοποιήσουμε και καταφέραμε να βάλουμε ένα τέλος σε αυτή την διαδοχή των μνημονιακών προγραμμάτων. Μη συγχαίουμε. Παρακαλώ, σεβαστείτε το δημοσιογραφικό σας, αν είστε δημοσιογράφος. Αν είστε δημοσιογράφος, Σας παρακαλώ. Κυρία Νομοπούλου, σας παρακαλώ. Κυρία Λαγκινάδη, η συνέλευση τύπου σε όλο τον πλανήτη. Δεν έχει ακριβώς. Κυρία
Είναι ομιλία, δεν ξέρω τι ξύπνου. Είναι ομιλία. Εμείς έχουμε την ομιλία. Εμείς έχουμε καλά κάνετε. Να κάνει προχωρήσει. Παρακαλώ. Καλά κάνει ψυχραιμία. Κάτσε ψυχραιμία. Να μπορούμε να μιλήσουμε. Εντάξει. Απέναντι λοιπόν. Παρακαλώ. Παρακαλώ, παρακαλώ. Εσείς μου επιτρέπετε να διαμορφώνω και τις απαντήσεις όπως τις καταλαβαίνω εγώ. Όπως καταλαβαίνω και να τη μετράσω. Σας παρακαλώ. Αυτή είναι η απάντηση. Λυπάμαι πάρα πολύ. Αν θέλετε να παίξετε το ρόλο εδώ πέρα, κάποιο εκάθετο και θέλετε. Ακούστηκε η ερώτηση, αφήστε να ακουστεί και η απάντηση. Όπως τα καταλαβαίνω εγώ. Σας παρακαλώ. Δεν θα το κρίνετε εσείς. Εσείς κάνετε τις ερωτήσεις, εγώ τις απαντήσεις, ο κόσμος κρίνει. Ο κόσμος κρίνει. Όχι όμως όταν απαντάτε μία ώρα σε εσάς. Σας παρακαλώ. Λέω λοιπόν, συνεχίζοντας, ότι η κοινωνία υπέστη τις βίες πολιτικές του μνημονίου και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα πραγματικές κοινωνικές συγκρούσεις. Δεν έχει σε καμία περίπτωση αυτό να κάνει με ακραίες καταστάσεις και όσα καταλογήσατε πριν δεν έχουν καμία σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρξα επί 5 χρόνια και παραπάνω εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Ουδέποτε χρησιμοποιηθήκαν αυτές οι φράσεις που λέτε, οι αναφορές, οι οποίες αποτελούν μια στιγνή προπαγάνδα των μνημονιακών κυβερνήσεων για να μπορέσουν να λιδωρήσουν ένα δικαιολογημένο κοινωνικό ξέσπασμα στη βάση των πολιτικών που υπέστη η συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας. Αυτό λοιπόν το αφήγημα αφήστε το στην άκρη. Αυτό το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές. Εμείς ποτέ δεν υπήρξε στιγμή που να συμφωνήσουμε με αντισυγκεντρώσεις, με λιντσαρίσματα ή οτιδήποτε άλλο πριν αναφέραμε. Ποτέ. Όλα τα υπόλοιπα υπήρξαν προσπάθειες από συγκεκριμένα, μάλιστα και βαρύγδουπα ονόματα του παρελθόντος. Θέλω να σας θυμίσω εγώ κάτι. Θυμόσαστε τι μας λέγανε στις μεγάλες κινητοποίησεις των πρώτων χρόνων του Μνημονίου, ότι κάψαμε τη Μαρφίν. Ο κύριος Πάγκαλος τα έλεγε. Ακριβώς. Σήμερα λοιπόν ερχόσαστε κατά τον ίδιο τρόπο, αυτά που διαψευστήκανε να μας τα λέτε, γιατί προφανώς εσείς δεν παίζετε το ρόλο του δημοσιογράφου αυτή τη στιγμή, παίζετε το ρόλο του συγκεκριμένου ανθρώπου που θέλει να κάνει την ερώτηση απλά για να ακουστεί. Επόμενος. Ότι εγώ αποκάλυψα τη δράση μισό λεπτό της Χρυσής Αυγής και του κυρίου Μπέλου που δολοφόνησε στη συνέχεια μέλη και δεν θα με καλείτε εμένα για αυτό κλειτό. Έτσι, δεν σας επιτρέπω. Σας ρώτησα κάτι συγκεκριμένο και ρωτάω ούτε για τον κύριο Πάγκαλο ούτε για οτιδήποτε. Η βία που ασκήθηκε εναντίον του κυρίου Βουδούρη που στη συνέχεια έγινε στέλεχός σας ήταν πατριωτική ή όχι? Αυτό ρώτησα. Δεν την άσκησε ο ΣΥΡΙΖΑ όμως. Ο κύριος Μωρακέας ήταν γραμματέας. Δεν την άσκησε. Ο κύριος Μωρακέας ήταν γραμματέας. Δεν επιτρέψτε μου να απαντήσω ότι εγώ γίνω. Γράφε. Έχει ο κύριος Δεσποινιδάκης. Λοιπόν, κυρία Δεσποινιδάκη, το δημοσιογράφε δεν μπορώ να το ακούσω. Πρώτα-πρώτα, κυρία δημοσιογράφε, αυτό που να ρωτήσατε αν συμβαίνει σε άλλη χώρα του κόσμου. Αν παρακολουθήσατε την εκπομπή. Κυρία Αναγνωστοπούλου, κυρία Αναγνωστοπούλου, το θέλει να μην σας ξέρω, με συγχωρείτε. Είναι η πρώτη φορά στην Καλαμάτα, πραγματικά. Λοιπόν, ετοιμάστηκα να πω λοιπόν. Δεν είναι μέσα από τη φορά. Όχι από τα μέσα, συγγνώμη. Πρώτη φορά. Συνέντευξη. Πρώτη φορά. Λοιπόν, ετοιμαζόμουν να σας πω. Ακούστε, Μαρία, εσείς διακόπτε. Είναι ιδιαίτερα σύνηθες, ειδικά στην αγγλική δημοσιογραφία, το είδος των συνεντεύξεων που λέγονται town hall συζητήσεις. Σε αυτές τις συζητήσεις λοιπόν δεν έρχονται μόνο δημοσιογράφοι με επιθετικές ερωτήσεις. Και αυτό είναι λογικό να γίνεται. Υπάρχει και συμμετοχή του κοινού. Γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος να αφήνουμε έξω από τη συζήτηση το μέσο άνθρωπο. Και ποτέ η αριστερά
δεν απευθυνόταν μόνο σε συγκεκριμένες κατηγορίες του πληθυσμού. Η ερώτησή σας έχει τα εξής δύο λογικά άλματα. Αναφέρεται σε βία που ασκούσαν μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να μπορείτε να τα κατανομάσετε, όχι μόνο εσείς, όλοι όσοι φέρουν κατά καιρούς το επιχείρημα αυτό. Το δεύτερο λογικό σφάλμα της ερώτησης είναι να αρνείται στην κοινωνία το δικαίωμα να αντιδρά. Δεν αναφέρουμε στα γεγονότα βίας στο οποίο αναφερθήκατε εσείς. Είναι όμως σύνηθες στο επιχείρημα οι αγανακτισμένοι, αυτό το κίνημα που σε μεγάλο βαθμό έφερε το ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, να ταυτίζονται με εκδηλώσεις πολιτικής βίας. Είναι εντελώς διαφορετικά πράγματα. Και όποιος τα συγχαίει, δεν αναφέρομαι σε εσάς, γιατί είναι μια άποψη ιδιαίτερα διαδεδομένη. Ουσιαστικά αρνείται την κοινωνική δημοκρατία και θα ήθελε οι συζητήσεις να γίνεται σε επίπεδο ελίτ, σε αποστηρωμένα στούντιο που δεν θα ακουγόταν καμιά φωνή, γιατί μεταξύ μας θα τα λέγαμε. Λοιπόν, να ξέρετε κυρίες και κύριοι, ότι εμείς μέσω εσάς, των δημοσιογράφων, μιλάμε στο λαό. Και δεν έχουμε πρόβλημα αν είναι ο λαός παρόν όταν μιλάμε. Ούτε τον φοβόμαστε, ούτε πιστεύουμε ότι είναι κάτι άλλο από μας. Και αυτό θα συνεχίσουμε πάντα να το κάνουμε. Λοιπόν, ο κύριος Κανελόπουλος, μια ερώτηση. Προς τον κύριο Κωνσταντινιά, καταρχήν φανταστικά. Δύο ερωτήσεις. Ο ίδιος, επειδή προέρχεται και από τον χώρο του ποδοσφαίρου, λίγο πολύ γνωρίζει και την αθλητική πραγματικότητα της περιοχής μας, τα πρόσωπα. Αν πιστεύει ότι τα άτομα τα οποία συμμετείχαν στην επίθεση εναντίον του είναι άτομα ακροδεξιά, είναι άτομα χούλιγκαν, δεν ξέρω πώς μπορείτε να μεταφράσετε. Και αν πιστεύετε ότι υπάρχουν πολιτικά κίνητρα. Πριν από λίγο, σε συνέντευξή του, στα συγκεκριμένα άτομα, απλά μεταφέρω και την άλλη που ξέρω για να ακούγεται, σημείωσαν ότι προέρχονται από διάφορους πολιτικούς χώρους και δεν υπάρχουν πολιτικά κίνητρα. Το κλείνω εδώ. Και μία ακόμα ερώτηση. Ολοκληρώθηκε αυτό που είναι η διαδικασία πριν από μισή ώρα, στην οποία ο κοινωνικός εκπρόσωπός σας σημείωσε ότι είσαστε σε φάση ανάρρωσης και ότι δεν μπορούσατε να δώσετε το παρόν στο δικαστήριο. Ωραία. Αυτό γιατί δεν δώσατε το παρόν στο δικαστήριο. Θα απαντήσω. Θα ξεκινήσω από τη δεύτερη ερώτηση. Κύριε Κανελόπουλε, η δεύτερη ερώτηση ζητήσανε οι συνήγοροι των κατηγορημένων μία προθεσμία σε ερώτηση δικαστού. Εγώ παραβρέθηκα για του πληροξούσιού μου δικηγόρου εκεί. Δέχτηκε ο πληροξούσιος δικηγόρος μου την πρόταση προς εξυπηρέτηση των κατηγορουμένων, γιατί προφανώς σεβόμαστε τους κατηγορούμενους και να πάρουν προθεσμία 15 μέρες. Κανένας άλλος συνήθως δεν το έκανε αυτό. Κανένας άλλος, για να προετοιμαστούν οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων. Γιατί αν είχε αιμονές ο Πέτρος ο Κωνσταντινέας, που δεν είμαι και καλά, και να προετοιμαστούν οι κατηγορούμενοι και να ηρεμήσουν, θα μπορούσαν να ήταν ακόμα μέσα. Να μην αποδεχόμουν την προθεσμία. Για του συνήγορό μου. Κακώς τα αποδέχομαι. Σας παρακαλώ πολύ. Πάμε στη δεύτερη ερώτηση. Επειδή, όπως κύριε Κανελόπουλε, μου είπατε πολύ σωστά, είναι μικρή η κοινωνία της Καλαμάτας και δεν αμφισβητώ και τα δικά μου κριτήρια και τα δικά σας, πάντως δεν ήταν μέλη της ανανεωτικής αριστεράς οι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Αυτό έχω να απαντήσω. Και ονοώ νοήτο. Τριάντα χρόνια στην αριστερά, δεν έχω δει αυτό το φαινόμενο. Το κύριο να πετάγεται και να μιλάει. Ναι, για εσάς, ναι. Θα σου μετά. Η δική μου αριστερά του Παπαγιαννάκη, του Γιάνναρου και λοιπόν και λοιπόν είναι άλλη αριστερά. Σε μένα απευθύνεσαι. Σε στον κύριο. Γιατί με κοιτάσαι. Και το δεύτερο είναι, θέλω να μας πεις τι πραγματικά συνέβη εκείνο το απόγευμα. Ωραία. Γιατί οι εφημερίδες γράφουν ότι πήγαινε. Οι εφημερίδες γράφουν ότι ερχόσουν. Ότι γλίστησε. Ότι έπεσε. Ότι ήταν δύο. Ότι ήταν τρεις. Ότι ήταν 30. Πώς ήταν. Και τι έγινε. Ωραία.
επειδή δεν θέλω, όπως προανέφερα πριν στη δήλωσή μου, και δεν είναι και σωστό, και επειδή πιστεύω στη δικαιοσύνη και πιστεύω και στη δημοκρατία και στο κριτήριο της αθωότητας που μπορεί να πιστεύουν αυτοί οι άνθρωποι, ούτε να προσδικάσω από την πολιτική θέση που έχω τη δίκη ούτε τίποτα. Δεν θα αναφερθώ, θέλω να το σεβαστείτε όλο, όλοι, είναι υπέρ των δημοκρατικών δικαιωμάτων αυτών των ανθρώπων που είναι κατηγορούμενοι, η θέση μου η πολιτική είναι να μην μπω στην ουσία της υπόθεσης. Εξάλλου, η προθεσμία είναι για 5 Οκτώβρη, νομίζω, 5 Οκτώβρη, και θα λειτουργήσει το δικαστήριο έτσι όπως νομίζει η δικαιοσύνη, και θα και οι αντιπαραθέσεις και οι προτάσεις και ό,τι έχει γίνει και τα γεγονότα εν κατακλείδη θα παρουσιαστούν με αποδείξεις από οποιαδήποτε μορφή, είτε της υπεράσπισης, είτε του θήτη, είτε του θύματος, κάτε με. Και εκεί θα μπορούσε να εμφανιστεί, και δεν είναι σωστό, γιατί πρεσβεύω έναν άλλο κόσμο και από την πολιτική θέση που ξαναλέω διακατέχω, να κάνουμε δικαστήριο εδώ μέσα. Αυτά γινόντουσαν σε άλλες εποχές. Στην εποχή των ίσων ευκαιριών και της δημοκρατίας, και αυτό που κάνανε η παλιά κοπή πολιτικής που προσδικάσανε τις δίκες και κάνανε δικαστήρια σε συνεντεύξεις τύπου, εγώ προσωπικά το ήθος μου και η αξιοπρέπειά μου δεν θα δεχτώ να μπω στην ουσία της δίκης. Και δεν είναι πρέπον και για αυτούς τους ανθρώπους που κατηγορούνται και για την κοινωνία μας. Δεν είμαστε δικαστήριοι, εδώ κύριε. Δικαστήριο βρίσκεται κάτω από το σιδηροδρομικό σταθμό και εκεί όλα τα επιχειρήματα θα μπουν μέσα. Λοιπόν, ο κύριος Κουλόπουλος και μετά ο κύριος Συνάπης. Πιστεύετε ότι όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές θα επαναληφθούν παρόμοια ή χειρότερα επεισόδια, και αν ναι, πώς η κυβέρνηση θα διασφαλίσει την κοινωνική συνοχή όταν ήδη είναι διαπιστωμένο ένα πρόβλημα? Ακριβώς ο λόγος της παρουσίας μας είναι για να βάλουμε φρένο στην εκδήλωση τέτοιου φαινομένου. Ο λόγος της παρουσίας μας είναι, και αυτό φάνηκε από την προσέγγιση που είχαμε στο θέμα, ότι ανεξάρτητα από την πολιτική αντιπαράθεση πρέπει να διαφυλαχθούν ως χώρα εφαρμού οι κανόνες του δημοκρατικού παιχνιδιού, της δημοκρατικής αντιπαράθεσης. Και γι' αυτό από όλους τονίστηκε ότι το πεδίο της αντιπαράθεσης πρέπει να είναι το προγραμματικό, να μην υιοθετείται μια ρητορική η οποία οδηγεί σε τέτοιους ακραίες καταστάσεις, να μην υιοθετούμε εμφυλιοπολεμικές και δικαστικές λογικές. Αυτός είναι ο λόγος της αντιπαράθεσης. Πολιτική είναι η πρόκληση πρώτα απ' όλα για τα πολιτικά κόμματα, και εδώ νομίζω πάνω θα κρυθούν. Και από εκεί πέρα ο κόσμος μας κρίνει όλους. Λοιπόν, κλείνουμε με τον κύριο Συνάπη, ορίστε. Κύριε Υπουργή, τον κύριο Σουλένη και τον κύριο Κατρούγκαλο. Και θα επιμείνω στην ερώτηση, θεωρήθηκε παρέμβαση του συναδέλφου του Θανάση Λαγού. Επειδή ζήσαμε τα γεγονότα τότε στην Παλά 23 Οκτωβρίου με τον κύριο Βουδούρη. Επειδή ζήσαμε και άλλες συγκεντρώσεις τότε των αναρτησμένων, δεν ήταν μόνο των αναρτησμένων, ήταν του λαού, στις απεργίες που γίνονταν. Και ακούγαμε συνθήματα, κύριε Μανοτσολιάδες, για προδότες, για φασίστες που φάλες έρχονται κρεμάλες. Από και τη ΣΥΡΙΖΑ. Μισό λεπτό, αυτό θέλω. Αυτό θέλω. Ποιος τα επειδή δεν άκουσα. Επειδή δεν άκουσα μια καταδίκη, τα άλλα είναι λόγια, συνθήματα μίσου διχαστικά. Δεν άκουσα, αν θυμάμαι, αν άκουσα τότε γι' αυτό. Καταδικάζει ο ΣΥΡΙΖΑ την επίθεση τότε στον κύριο Κουντούρη. Που μπορεί να μην έγινε από στελέχη email του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά έγινε από φίλους προσκύμνα στο ΣΥΡΙΖΑ γιατί ήμουν παρόν. Δεν ξέρω αν ήταν, είπε ένα όνομα ο Θανάσης ο Λαγός, αλλά είμαστε άνθρωποι, γνωριζόμαστε μεταξύ μας, και τότε ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπε ο κύριος Κατρούγκαλος, γιατί οι αγανακτισμένοι που έφεραν την εξουσία του ΣΥΡΙΖΑ ήταν και αγανακτισμένοι. Αλλά αγανακτισμένοι ήταν και μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και ακροδεξί. Ευχαριστώ. Κάθε πράξη ατομικής βίας, κάθε πράξη ατομικής βίας. Δεν
Κάθε πράξη λοιπόν ατομικής βίας είναι ξένη με την ιδεολογία της δικής μας αριστεράς και της ελληνικής αριστεράς γενικότερα. Πρέπει να ξεχωρίσουμε λοιπόν οποιοδήποτε γεγονός ατομικής βίας, οποιοδήποτε κυνηγά στον δρόμο ένα πολιτικό οποιοδήποτε χρώματος, δεν είναι κομμάτι ενός κοινωνικού κινήματος. Όποιος όμως προσπαθεί να κάνει, όπως είπατε προηγουμένως, το λογικό άλμα από αυτό το αυτονόητο για οποιονδήποτε αριστερό άνθρωπο, την αποδοκιμασία δηλαδή της ατομικής βίας, και να θεωρήσει ότι μια μαχητική, για παράδειγμα, διαδήλωση, ότι ένα κοινωνικό φαινόμενο όπως η διαμαρτυρία ενός μεγάλου κομματιού του λαού στην πλατεία Συντάγματος είναι εξίσου βία, αυτός λοιπόν, επαναλαμβάνω, όχι μόνο προχωρεί σε λογικά άλματα, στην ουσία αρνείται τη δημοκρατία. Γιατί η δημοκρατία δεν είναι μόνο, ούτε καν κυρίως, η ανά τέσσερα χρόνια συμμετοχή μας στις εκλογές. Είναι η δυνατότητά μας να είμαστε ενεργοί πολίτες, να προσπαθούμε με τη συμμετοχή μας να αλλάζουμε τα πράγματα που νομίζουμε ότι πρέπει να αλλάξουν και να αντιστεκόμαστε στα πράγματα που θεωρούμε ότι είναι άρνηση του εαυτού μας.